Η πρώτη γυναίκα καπετάνισσα που μπήκε με το πλοίο της στο λιμάνι της Μυτιλίνης εξέπληξε με τις ικανότητές της ακόμα και τους πιο δύσπιστους ναυτικούς. Παράλληλα έβαλε τη σφραγίδα της στην κατάκτηση ενός ακόμη δύσκολου μέχρι πρότινος αντρικού επαγγέλματος. Ομολογουμένως ήταν εντυπωσιακό, γιατί στην 58χρονη καριέρα μου σαν ναυτικός πράκτορας στο λιμάνι της Μυτιλίνης για πρώτη φορά ήρθε φορτηγό πλοίο με γυναίκα πλοίαρχο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μας έκανε όλους εντύπωση, και το σπουδαιότερο από όλα ήταν όταν πλησίαζε για να πλευρίσει το πλοίο στο λιμάνι, οι εντολές που έδινε από τη γέφυρα φαινόταν το έντονο ύφος και η δυναμικότητα που είχε σαν γυναίκα. Η καπετάνισσα Βασιλική Κονιδάρη από τη Λευκάδα από μικρή αφοσιώθηκε κυριολεκτικά στη θάλασσα και την έκανε η οικογένειά της. Ξεκίνησε από το 1988 με τα ποντοπόρα πλοία ταξιδεύοντας όλο τον κόσμο. Τώρα είναι καπετάνισσα στο υπολοινική σημαία φορτηγό πλοίο Λένι Κάπα. Στην αρχή η εταιρεία που πήγα και στην οποία κάθισα 10 χρόνια, μπήκα δόκιμος δηλαδή και βγήκα καπετάνιος από εκεί, η συμφωνία μας ήταν ότι αν δουν και τα καταφέρω θα μείνω στο βαπόρι, αν δεν τα καταφέρω θα πρέπει να φύγω. Ομολογώ ότι μου κάνανε πολλά καψόνια, δεν ήταν εύκολα για μένα, δεν ήταν οι πόρτες ανοιχτές. Τις έσπρωξα πολύ για να ανοίξουν, αλλά τελικά εντάξει. Βέβαια μετά σαν υποπλοίαρχος και σαν πλοίαρχος, επειδή είμαι και κάπως γνωστή ας πούμε, λίγο πολύ με έχουν μάθει και δεν αντιμετωπίζω ιδιαίτερα προβλήματα. Η καπετάνισσα από τη Λευκάδα έζησε δύσκολες αλλά και όμορφες στιγμές στη θάλασσα που την αγαπά και τη σέβεται. Η δυσκολότερη ήταν όταν πέρασα ένα κυκλώνα στο Χονγκ Κονγκ. Εντάξει, εκεί είδα δηλαδή ότι η θεωρία απλά διαβάζουμε ή ακούμε από τηλεοράσεις ας πούμε και ίντερνετ τι είναι ένας κυκλώνας, έχει πολύ μεγάλη διαφορά με την πραγματικότητα. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά γενικά μένω πολύ ψύχρεμη στον κίνδυνο. Δεν έχω και πολλές επιλογές. Η πιο ευχάριστη ήταν όταν ξεμπαρκάρισα από ένα καράβι στις Ινδίες και όλο το πλήρωμα έκλαιγε. Η πολυταξιδεμένη και με μεγάλη εμπειρία πλοίαρχος σκοπεύει να αφιερώσει όλη της τη ζωή στη θάλασσα και στο επάγγελμα που επέλεξε και αγαπά.